Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης από το Κέντρο Υγείας Πηλίου, όπου και ήταν η πρώτη στάση της επίσκεψής του στο Ρέθυμνο, επισημένοντας ότι ο λαός δεν μπορεί πια να πληρώνει τόσο υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Η κυβέρνηση όμως κάνει μπαλώματα. Με μπαλώματα και με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν αντιμετωπίζονται οι τεράστιες ανάγκες για τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Δεν μπορεί ο λαός μας να πληρώνει τόσο υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας, το ξαναλέω, οι δεύτερες περισσότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρώτες στην Ευρωζώνη, και να λέει η Νέα Δημοκρατία και ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν βελτιώσει τα πράγματα. Νομίζω είναι μια κοροϊδία. Ο ίδιος συνομίλησε με τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Για μας η υγεία των πολιτών, είτε πλούσιων είτε φτωχών, είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Γι' αυτό έχουμε προτεραιότητα να αναγεννηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της χώρας. Είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Το κρίσιμο σημείο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι να προσφέρουμε μια αποδοτική υπηρεσία, αποτελεσματική και αποδοτική, και να είναι cost-effective. Απλά και εγώ το επιβάζω στον άνθρωπο προσωπικό. Εδώ δεν έχουμε δοθεί κίνητρα. Δηλαδή, να ενταχθούν στα βαρέ και ανθυγεινά, είχαν πει δεν έγινε. Αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην πόλη του Ρεθύμνου, κάνοντας βόλτα στα στενά της παλιάς πόλης, συνομιλώντας με πολίτες, εξαπολύοντας βολές προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ελπίδας για πράσινη Κρήτη. Για τον Πρωθυπουργό, δείκτης ευημερίας είναι ότι οι Έλληνες επέλεξαν να κάνουν Πάσχα στο χωριό τους. Τον καλό να κοιτάξει τα στοιχεία της Ελστάτ για να δει ότι ο ελληνικός λαός έχει τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη και τη δεύτερη μικρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η οικονομική του πολιτική διευρύνει τις ανισότητες και μέσω της ακρίβειας και του πληθωρισμού που δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει δυσκολεύει την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων. Και εδώ από την Κρήτη εύχομαι η Δημοκρατική Παράταξη να ξανακάνει πράσινο το νησί των αγώνων της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Άντε πρώτο κόμμα στην Κρήτη, άντε πρώτο κόμμα, τα περιμένουμε όλα.